Πριν αφήσω και εσάς αγαπητοί φίλοι Ιταλοί δημοσιογράφοι και εσάς κύριοι εκπρόσωποι των ΚΡΑΛΣ να συνομιλήσετε, να συναντηθείτε, να συνεργαστείτε και να συναλλαγείτε με τους επιχειρηματίες της ΚΟ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι. Εάν αυτός ο χρόνος που ξοδεύσατε μέχρι τώρα, αλλά και αυτός που θα ξοδεύσετε μέχρι να επιστρέψετε στην Ιταλία, εάν η εμπειρία σας από την ΚΟ ήταν ωραία, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να γίνετε οι πρεσβευτές μας στην Ιταλία, να μεταφέρετε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτό το νησί δεν είναι τα ξενοδοχεία, δεν είναι οι φυσικές ομορφίες, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά οι άνθρωποι, οι ζεστοί άνθρωποι, οι φιλικοί άνθρωποι που είναι έτοιμοι να σας υπηρετήσουν, να σας εξυπηρετήσουν, να σας δεχτούν και να δεχτούν τους Ιταλούς επισκέπτες ως φίλους και όχι ως τουρίστες αποβλέποντας το χρήμα. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο χρήμα, είναι ανθρώπινες σχέσεις, είναι πολιτισμός. Με αυτά θέλω να ευχαριστήσω και τους ντόπιους, τους δικούς μας, τους κόους επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Concludendo, il Vice Sindaco fa un appello a voi, ospiti di questi giorni, di essere portatori di questo che avete vissuto, non di quello che avete passato all'interno degli alberghi, ma più che altro il calore delle persone che vi hanno servito. Il calore delle persone che hanno organizzato questo trip, così spero, di quello che ho sentito io questi giorni da voi, che sarà garantito. Θέλοντας να τιμήσουμε ο Δήμος της ΚΟ, θέλοντας να τιμήσει τον ΕΟΤ Μιλάνου για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ΚΟ. Απέδειξαν τα στελέχη του ότι είναι φίλοι της ΚΟ και μάλιστα όχι τωρινοί, αλλά παλιοί φίλοι. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Αριστίδου, να, στο πρόσωπό σας να αποδώσουμε αυτή την τιμή με αυτή την πλακέτα που είναι το σήμα της ΚΟ, το φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτους. Είναι ένα μικρό δώρο, αλλά με πολύ συνέστημα. Θα μιλήσω λίγο στα ελληνικά και μετά θα το μεταφράσω στα ιταλικά. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι ο Βίτσε Σύνταγκο προσέφερε αυτή την τάργα τιμώντας την εργασία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και ειδικά του γραφείου ΕΟΤ στο Μιλάνο, το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύω λόγω απουσίας του προϊσταμένου, ο οποίος αναγκάστηκε σήμερα να πετάξει για την Κρήτη, όπου παραλαμβάνει ένα άλλο πρέμιο από την Νομαρχία Ρεθύμνης για την καλή συνεργασία και για την αύξηση της ιταλικής τουριστικής κίνησης στο νησί της Κρήτης. Όπως είπε ο Βίτσε Σύνταγκο, ο Αντιδήμαρχος, το λέω που μου έρχεται αυθόρμητα να το πω Βίτσε Σύνταγκο, είναι αλήθεια ότι στην ΚΟ έχω πολύ αγαπητούς φίλους, τους οποίους γνωρίζω από χρόνια, διότι συνεργαστήκαμε στο παρελθόν στον Διεθνή, στην Πόρσα Ιντερνατσιονάλε Τουρισμού, την λεγόμενη BIT. Εάν μου επιτρέπετε, κύριε Αντιδήμαρχε, μπορώ να τους ονομάσω. Παρακαλώ. Ο Νίκος ο Κανταζής. Ο Νίκος ο Σοφός και κάποιος από τη Ρόδο, τον οποίον θα πω αντιπροσωπευτικά για τους Ρόδιους,
ο κύριος Γιάννης ο Χατζηλιάμνης. Prego. Posso dire? Sì. Posso dare una ringraziare voi. Prego, prego, prego. E θέλει να κάνει μια ευχαρίστηση ο πρόεδρος του συλλόγου των ΚΡΑΛ. Τα ΚΡΑΛ είναι οι οργανώσεις ελευθέρου χρόνου. Αντιπροσωπεύουν μεγάλες τουριστικές, όχι τουριστικές, μεγάλα εργοστάσια όπως είναι η Fiat, φαρμακευτικές εταιρείες, οργανισμούς, πολύ μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι διακινούν μάζες τουριστών. Πάνω από 200 άτομα, 500, 1000, 2000, εξαρτάται από το πόσους εργαζόμενους έχουν αυτοί οι οργανισμοί. Prego. Sono Michele Sforza, rappresento il gruppo dei CRAL di Milano. Volevo ringraziare a nome dei miei collaboratori, volevo ringraziare per l'ottima ospitalità che ci avete offerto qui voi, tutti gli operatori e le persone che abbiamo incontrato. Due o tre mesi fa Michele e Aristide mi hanno chiesto di organizzare questa cosa qui, l'hanno fatto e l'abbiamo fatto con grande passione e impegno. Mi hanno chiesto di coinvolgere importanti persone di CRAL aziendali, di CRAL di aziende molto importanti. L'abbiamo fatto, ci siamo dedicati molto a questo impegno qui. Ecco, e vi dico che a Milano avete un gruppo di rappresentanti molto professionali, molto appassionati, molto competenti. Ringrazio loro e ringrazio tutti voi per l'ospitalità che ci avete dato. Grazie. Λίγα λόγια, ο αντιπρόσωπος αυτών των οργανώσεων, ο κύριος Μιχάλης Σφόρτσα, ευχαρίστησε το γραφείο του ΕΟΤ στο Μιλάνο, διότι το γραφείο του ΕΟΤ του Μιλάνου, με το πάθος ώστε να καλύψει ορισμένα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δυστυχώς στην πατρίδα μας, με εντελώς δωρεάν προσφορές όπως τα εισιτήρια της Αιτζέα, η φιλοξενία του Κυπριώτης, τους οποίους ευχαριστώ και προσωπικά, δώσανε την δυνατότητα στα μέλη, αντιθέτως τους προέδρους αυτών των οργανώσεων, να έρθουν στο νησί της ΚΟ, να μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί σας, ευχόμενος ότι όλος αυτός ο κόπος από την πλευρά τη δική μας σαν γραφείο του ΕΟΤ, κρίμινος κόπος, συνεχείς επαφές με τον Δημοτικό Φορέα Τουρισμού της ΚΟ, με τον κύριο Κυπριώτη και γενικά για όλη την οργάνωση, εύχομαι να αποδώσει στο μέλλον τους καρπούς. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ, καλή δουλειά και μία σεζόν 2012, παρόλες τις δυσκολίες οικονομικές και στην Ιταλία, που πιστεύω να βλέπετε στην τηλεόραση ότι και εκεί δεν πάμε καλά, πολλές απολύσεις, το χρήμα δεν κυκλοφορεί, όλοι φοβούνται. Ελπίζω και αυτή η χρονιά του 2012, όπως το 2011, είχε μια αύξηση, γενική αύξηση, γενικά σε όλον τον τουρισμό, αλλά ειδικά και από την Ιταλία, να έχει μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση το 2012. Ευχαριστώ και τον Αντιδήμαρχο, ευχαριστώ τον Αντιπρόσωπο του Δημοτικού Φορέα Τουρισμού, κύριο Σοφό, ευχαριστώ τους κύριους Κυπριώτη, και σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε να κάνουμε το workshop. Πάλι ευχαριστώ. Είναι αντιπρόσωποι και από τα ΚΡΑΛ, από το Τωρίνο και από την Γένοβα. Cominciare passate non lo so, ognuno chiede, tanto dovete prendere la firma, vuole andare a parlare con loro, parole 3, 3, 3, 3.
io sono stato qui, andiamo a fare una frite e poi avete il mio frite. Voi siete allora come vi avevo scritto una Grazie.